Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα και αυτή είναι η τίτλη των σημαντικότερων ειδήσεων της μέρας. Πέρασε η πρόταση μορφής κατά Κασελάκη στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιες διαδικασίες δρομολογούνται άμεσα. Πώς αντέδρασε ο Στέφανος Κασελάκης. Τι λένε κορυφαία στελέχη για την εκλογή νέου αρχηγού. Ο Νίκος Παπάς θα ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έκλεισε τα σενάρια πρόωρων εκλογών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για ακρίβεια, μισθούς αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί εκτιμά πως δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης εκτός από αυτήν της Νέας Δημοκρατίας. Στην τελική ευθεία για τις εσωκομματικές εκλογές. Ξεκινούν αύριο εργασίες του Διαρκού Συνεδρίου του Κινήματος. Έτοιμοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους οι υποψήφοι για την Προεδρία. Πώς θα κινηθούν οι 7 διεκδικητές της ηγεσίας. Κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τη χώρα τα επόμενα 24 ώρα. Ισχυρές καταιγίδες, κύριο χαρακτηριστικό του καιρού. Ποιες περιοχές θα πληγούν, ποια είναι η πρόγνωση για την Αττική. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την υπερψήφιση της πρότασης μορφής κατά του Στέφανου Κασελάκη. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος αποφάσισε να κάνει δεκτή την πρόταση των 87 και του Παύλου Πολάκη με ψήφους 163 υπέρ και 120 κατά, πυροδοτώντας διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου στο Κόμμα της Αριστεράς. Θα τα δούμε όλα αυτά και με τη βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη Φίβου Κλαβδιανού, που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης και παρακολούθησε τη θυελλώδη διήμερη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ας δούμε όμως πρώτα όσα έγιναν μετά την ψηφοφορία αλλά και αργά το βράδυ του Σαββάτου. Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση που κράτησε μέχρι αργά το βράδυ, υπερψηφίστηκε σήμερα το μεσημέρι με συντριπτική πλειοψηφία η πρόταση μομφής κατά του Στέφανου Κασελάκη. Με 163 ψήφους υπέρ, 120 κατά, 2 λευκά και ένα άκυρο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης οδηγείται πλέον σε άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών για την ανάδειξη νέας ηγεσίας μόλις 11 μήνες μετά την εκλογή Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης, αμέσως μετά την ήττα που υπέστη, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις του, ωστόσο έστρεψε τα πειρά του κατά των εσωκομματικών του αντιπάλων. Είναι πρωτοφανές στην πολιτική ιστορία του τόπου η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται από την πρώτη κιόλας μέρα την ψήφο των μελών του κόμματος. Με μελάτε. Έτσι πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο. Τώρα τα ξέρετε όλα. Φτάσαμε στο σημείο η γραφειοκρατία και η νομεκλατούρα του κόμματος, οι διάφορες φράξεις, να επιστρατεύσουν πρακτικές που δεν ανήκουν στο χώρο της αριστεράς, καταφεύγοντας ακόμα να εξευτελίσουν τα αξιότιμα μέλη αυτής της Κεντρικής Επιτροπής, φορώντας τους σακούλα, κουκούλα. Οι αποφάσεις μου θα ανακοινωθούν εκεί που λογοδοτώ και θα λογοδοτώ πάντα στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα, ο Νίκος Παπάς, ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι θα καλύψει τα θεσμικά κενά που δημιούργησαν οι ευνηδιαστικές εξελίξεις, ξεκινώντας από την εκπροσώπηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη ΔΕΘ, την επόμενη εβδομάδα. Στέλνουμε ένα μήνυμα ηρεμίας. Ένα μήνυμα δημοκρατικού διαλόγου σε όλο τον προοδευτικό κόσμο, τον κόσμο που πληγώθηκε από τις τελευταίες εξελίξεις και θα πάνε όλα όπως προβλέπει το δημοκρατικό μας καταστατικό και η δημοκρατική μας ευθύνη. Πριν ένα χρόνο ήσασταν και εσείς υποψήφιους. Θα είστε τώρα πάλι. Πραγματικά δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει τέτοια κουβέντα. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ανέλαβα με την εντολή της Κεντρικής Επιτροπής να εκπροσωπήσω το κόμμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα υπάρχει ο χρόνος για πλούσιο διάλογο. Για την ανάγκη το κόμμα να παραμείνει ενωμένο και κατά τη διάρκεια των εσωκομματικών διαδικασιών μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος. Ξεκαθαρίζω ότι η επόμενη μέρα μας βρίσκει όλους ενωμένους. Ότι η επόμενη μέρα μας βρίσκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο πυλώνας και ο χώρος που θα δώσει τις περισσότερες ιδέες και τις περισσότερες δυνάμεις στην προοδευτική αντεπίθεση της χώρας. Ο Παύλος Πολάκης δήλωσε παρόν στην κούρσα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δήλωσα διαθεσιμότητα για την επόμενη μέρα. Εξέφρασα ένα συνολικό προγραμματικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης μέρας, το οποίο ο στόχος είναι
το ρήξιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Την ίδια στιγμή, στελέχη που τάχθηκαν υπέρ ή κατά του Κασελάκη συνεχίζουν να ξεφουλκούν. Σήμερα αναμετρήθηκε η ανυποληψία και ο εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που στην πράξη στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ελπίδα της κοινωνίας και του ελληνικού λαού για την δημιουργία ενός προοδευτικού πόλου πλειοψηφικού που θα αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Κερδίσαμε σήμερα, θα κερδίσουμε και στον τελικό στόχο. Προχωράμε συντεταγμένα και εύχομαι ενωμένα στις διαδικασίες όπως προβλέπονται από το καταστατικό για την ανάδειξη νέου Προέδρου. Οι αναφορές του Προέδρου σε κουκούλες και κουκουλοφόρους προσβάλλουν βαθύτατα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του κόμματος, αλλά είναι και επικίνδυνες για τη δημοκρατία. Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και σήμερα αποδείχθηκε αυτό στην Κεντρική Επιτροπή, όπου ο λόγος πλέον δίνεται στις διαδικασίες μας συνταγμένα από εδώ και στο εξής. Ο εκλεγμένος πρόεδρος είχε διαπράξει το έγκλημα καθοσιώσεως να έχει εκλεγεί χωρίς να είναι στη γραμμή του κόμματος. Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει εκ νέου σε 2 εβδομάδες για να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα των εκλογών, ενώ σύμφωνα με το καταστατικό θα προκηρυχθεί έκτακτο συνέδριο όπου και θα παρουσιαστούν οι υποψηφιότητες. Είδαμε λοιπόν τα όσα συνέβησαν και πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξη και το Φίβο Κλαβδιανό, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το πώς αναμένεται να κινηθεί το κόμμα το αμέσως σε επόμενο χρονικό διάστημα. Φίβο, να δούμε πρώτα ποιος είναι ο δικός χάρτης που θα ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να φτάσουμε στην εκλογή νέου Προέδρου. Ναι, το επόμενο 48ωρο, το πιθανότερο είναι την Τρίτη, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία που αποτελεί πλέον τη συλλογική ηγεσία του κόμματος μαζί με την Κεντρική Επιτροπή. Έχει καθαιρεθεί ο κ. Κασελάκης, δεν έχει πρόεδρο ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία και θα εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα πάρει και τις οριστικές αποφάσεις. Τι θα πάρουν αυτά τα δύο όργανα, τι θα αποφασίσουν αυτά τα δύο όργανα, πότε θα γίνει το συνέδριο του κόμματος και ενδεχομένως να αποφασίσουν και το πότε θα γίνει η εκλογή νέου Προέδρου. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο αυτή η απόφαση να πάρθει στο συνέδριο, το πότε θα γίνει δηλαδή η προσφυγή στη βάση. Από ό,τι φαίνεται δεν βιάζονται πάρα πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως περιμένουν να δουν και τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και δεν θέλουν να επαναλάβουν μια πολύ fast track διαδικασία όπως είχε γίνει πριν από ένα χρόνο που δεν είχε βοηθήσει στο να προηγηθεί πολιτική. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα συνεδριάσει πολιτική γραμματεία και η πολιτική γραμματεία και συνεδριάζει αύριο. Συγγνώμη, τη Δευτέρα. Mm-hmm. Είναι σχεδόν σίγουρο τη Δευτέρα ή τη Δευτέρα ή την Τρίτη το πιθανότερο. Και σε 15 μέρες. Το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι το πρώτο Σαββατοκύριακο, το δεύτερο Σαββατοκύριακο, θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή. Αυτή είναι η σειρά των επόμενων συνεδριάσεων, που τελικά θα αποφασίσουν όμως και τον μεγάλο δικό χάρτη για το συνέδριο, για την πραγματοποίηση του συνεδρίου. Αυτά λοιπόν είναι τα επόμενα βήματα. Ποιο είναι όμως τώρα το κλίμα που διαμορφώνεται στο εσωτερικό του κόμματος και πώς διαμορφώνεται στρατόπεδα, Φίβο? Καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για μια ευρεία ήττα του κυρίου Κασελάκη. Όχι απλά πέρασε η πρόταση Μομφής, αλλά πέρασε με μια σημαντική διαφορά, 163-120. Δεύτερο πλήγμα που δέχτηκε μετά την περίπου ισοπαλία στην κοινοβουλευτική ομάδα πρόσφατα για την αλλαγή προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδας. Αυτό δημιουργεί ένα κλίμα αρκετά έντονο μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι οπαδοί του κυρίου Κασελάκη αλλά και ο ίδιος θεωρούν ότι έχει υποστεί, αν και κλέθηκε σχεδόν λιγότερο από ένα χρόνο, έχει 11 μήνες σχεδόν, ακριβώς, ένα πραξικόπημα την περίοδο μάλιστα που προχωρούσε την υπόσχεσή του, όπως έλεγαν, να αλλάξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα με ένα σχετικά συγκρουσιακό τρόπο. Αυτό είναι το ένα στρατόπεδο. Μέχρι στιγμής δεν διαρρέεται τίποτα από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη. Δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για το τι σκέφτεται. Θα δούμε τις επόμενες μέρες ενδεχομένως με κάποιο μήνυμα στα social media, όπως συνηθίζει, τις προθέσεις του. Το να είναι υποψήφιος είναι αρκετά πιθανόν. Αυτό έδειξε η ομιλία του σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή μετά την καθαίρεσή του. Θα έλεγα ότι είναι πιο λιγότερο πιθανά τα σενάρια είτε το να φτιάξει δικό του κόμμα είτε να αποσυρθεί από την πολιτική. Δήλωσε ότι είναι παρόν στη διαδικασία και επειδή μιλάμε τώρα για υποψηφιότητες, ποιοι άλλοι θεωρείτε πως θα θέσουν υποψηφιότητα? Ξέρουμε μέχρι τώρα σίγουρα για τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης έχει πει συγκεκριμένα ότι θα είναι υποψήφιος. Έχει από τον τρόπο που κινείται ο κύριος Φάμελος, είναι πάρα πολύ πιθανόν να θέσει υποψηφιότητα. Όπως επίσης και ο κύριος Φαραντούρης,
ο οποίος έχει κάνει μια προαναγγελία υποψηφιότητας πρόσφατα από τις πρέσπες. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, περιμένουμε πώς θα προχωρήσει ο κύριος Κασελάκης και ενδεχομένως να αναζητηθεί μια υποψηφιότητα από το στρατόπεδο των 87, την παλιά τσιπρική φρουρά, τη φρουρά του Αλέξη Τσίπρα. Που δεν θέλουν να ταυτιστούν κιόλας με τον κύριο Πολάκη. Αυτό είναι σίγουρο, αλλά ενδεχομένως να είναι πιο κοντά με τον κύριο Φαραντούρη ή με τον κύριο Φάμελο. Μπορεί οπότε όμως... ενώ θα βγάλουν μια δική τους υποψηφιότητα, σίγουρα θα περιμένουμε από τον μπλόκο των 17, των 87, με συγχωρείς. Ή μια συμμαχία με κάποιο από αυτά τα δύο πρόσωπα, τον κύριο Φαραντούρη ή τον κύριο Φάμελο, ή κάποια πιο αμυγή προσωπικότητα από τα μέλη τους, όπως θα μπορούσε να είναι η κυρία Γεροβασίλη. Η κυρία Γεροβασίλη ρωτήθηκε πρόσφατα, πριν από 10 μέρες, σε πολύ διαφορετικό πλαίσιο, όταν δεν ήταν σαφές αν θα πέσει ο κύριος Κασελάκης, μάλλον ήταν το λιγότερο πιθανό σενάριο, και είχε πει ότι όλα είναι πιθανά, δεν χρειάζεται να κλείσουμε κανένα σενάριο. Εξάλλου, όλοι είναι σε ένα βαθμό ξαφνιασμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ. Να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πλειοψηφία εντελώς μη ομοιογενής, γιατί έχει μέσα και τον κύριο Πολάκη και τους 87 και κάποιους παλιότερους ενδιάμεσους όπως τους Σοκράτη Φάμελο, Κώστα Αρβανίτη, Νικόλα Φαραντούρη. Όλοι αυτοί φαίνεται να συμφωνούν όχι στο πολιτικό πλαίσιο ή στα ιδεολογικά χαρακτηριστικά, αλλά στο ότι πρέπει να διατηρηθούν ομαλές διαδικασίες εκλογής νέου Προέδρου, προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα του κόμματος. Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα, Φίβο. Είμαι σίγουρη ότι θα μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Οι επόμενες μέρες θα δείξουν πολλά πράγματα και σχετικά με τις υποψηφιότητες και με τα υπόλοιπα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Τέλος, τα σενάρια περί προώρης προσφυγής στις κάλπες, έβαλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης του τόπου, ενώ για τη Νέα Δημοκρατία υπογράμμισε πως παραμένει ενωμένη. Ο ίδιος έθεσε εκ νέου στόχο της κυβέρνησης την καταπολέμηση της ακρίβειας, αλλά και την αύξηση των μισθών. Τη δική του αποτίμηση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα και ζητώντας η κυβέρνησή του να κριθεί σε ορίζοντα τετραετίας. Οι κυβερνήσεις κρίνονται σε ορίζοντα τετραετίας και είναι πολύ σαφές ότι κάποιες από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση προφανώς ακόμα δεν έχουν γίνει αισθητές στους πολίτες. Γι' αυτό και επιμένω τόσο πολύ αφενός να παρουσιάζω αυτά τα οποία κάναμε τον πρώτο χρόνο για να αντικρούσω την επιχειρηματολογία περί μεταρρυθμιστικής κόπωσης, αλλά να καταδείξω και τη συνέπεια έργων και λόγων και να επιμείνω πολύ σε αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε την επόμενη τριετία. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι έκλεισε τη συζήτηση περί τυχών προώρων εκλογών, τοποθετώντας τις κάλπες στο τέλος της τετραετίας και επαναλαμβάνοντας ότι δεν έχει κάποιο σχέδιο μεταπίδηση σε ευρωπαϊκή θέση. Είμαι εκλεγμένος πρωθυπουργός της χώρας για μία πλήρη θητεία. Αυτή τη θητεία σκοπεύω να την εξαντλήσω έως την άνοιξη του 2027. Όσοι είχαν προβλέψει και την προηγούμενη τετραετία προώρες εκλογές διαψεύστηκαν, έτσι θα διαψευστούν και τώρα. Από εκεί και πέρα, το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας και προφανώς προσέρχεται σε κάθε εκλογική αναμέτρηση για να κερδίζει. Ούτε λίγο ούτε πολύ άλλωστε, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, απεφάνθη ότι δεν υπάρχει καν εναλλακτική πρόταση. Είναι πάντα καλό για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος ανά πάσα στιγμή να υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Σήμερα δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνηση για τη χώρα εκτός από αυτήν την οποία εκφράζει η κυβέρνηση. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί της. Είναι όμως μια συγκροτημένη πρόταση με αρχή, μέση και τέλος και κυρίως είναι μια κοστολογημένη πρόταση. Υποστήριξε όμως ότι παρά την απουσία δύο πρώην πρωθυπουργών και προέδρων της Νέας Δημοκρατίας από την ομιλία του χθες, αλλά και των όποιων διαφοροποιήσεων στο εσωτερικό του, το κόμμα του δεν αντιμετωπίζει θέματα ενότητας. Σε όσους ανησυχούν για την ενότητα της Νέας Δημοκρατίας, θα τους συνιστούσα μάλλον να κοιτάξουν σε άλλους πολιτικούς χώρους. Εκεί θα βρούνε ουσιαστικά προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία μια χαρά είναι. Αναγνωρίζοντας το μείζον ζήτημα της ακρίβειας για τα νοικοκυριά, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε σειρά παρεμβάσεων της κυβέρνησής του, με αποτέλεσμα ακόμα και αποκλιμάκωση των τιμών, όπως παρατήρησε τους τελευταίους μήνες. Όλα τα μέτρα τα οποία πήραμε, μειώσεων φόρων, ασφαλιστικών εισφορών,
αυξήσεις μισθών τελικά που κατατείνουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος ως την καλύτερη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Η ακρίβεια είναι ακόμα μαζί μας και θα είναι μαζί μας στο βαθμό που οι τιμές είναι αυξημένες σε σχέση με εκεί που ήταν το 2020. Όμως αυτό το οποίο θα συμβαίνει από εδώ και στο εξής είναι ότι θα έχουμε μια σημαντική κάμψη στην αύξηση των τιμών, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα, οι μισθοί και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα συνεχίζονται έως ότου έχουμε πραγματική βελτίωση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Ο κύριος Μητσοτάκης όμως κλήθηκε να προτεραιοποιήσει και ευρύτερα τους στόχους της κυβέρνησής του. Ο πρώτος στόχος είναι η αύξηση των μισθών. Πρέπει ο μέσος μισθός στην Ελλάδα να είναι 1.500 ευρώ και θα είναι το 2027 και ο κατώτος 950 ευρώ. Δεύτερο στόχο θα προέτασα, κύριε Βαντωνίου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το 2027 πρέπει να έχουμε πολλά καινούρια κέντρα υγείας, πολλά ανακαινισμένα νοσοκομεία, περισσότερους γιατρούς, πιο καλοπληρωμένους γιατρούς, νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα αυτό το οποίο βλέπουν σήμερα οι πολίτες. Θα πρέπει να έχουμε περιορίσει σημαντικά τις λίστες των χειρουργείων. Σε αυτό θα βοηθήσουν και τα 30.000 απογευματινά χειρουργεία, τα οποία θα γίνουν τους επόμενους μήνες δωρεάν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Κατά τα λοιπά, ο Πρωθυπουργός διευκρίνησε ότι δεν είναι στις προθέσεις του να αποτελέσουν αντικείμενο της συνταγματικής αναθεώρησης στα βασικά ζητήματα που διέπουν τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας, ενώ αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, θέλησε να κρατήσει τα θετικά, ότι δεν έχουμε παραβιάσεις του εναέριου χώρου και υπάρχει καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού σε συνεργασία με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας πάντως ότι ο πυρήνας του τουρκικού αναθεωρητισμού δεν έχει αλλάξει. Προέβλεψε τέλος ότι η Ελλάδα του 2027 θα είναι μια πολύ καλύτερη χώρα και η Θεσσαλονίκη θα είναι μια άλλη πόλη. Και πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε την απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση του απεσταλμένου του Attica TV Γιάννη Μπασκάκη. Σας άκουσα νωρίτερα που είπατε ότι σε σωκοματικό επίπεδο στη Νέα Δημοκρατία είναι όλα μια χαρά. Επιτρέψτε μου να επανέλθω κι εγώ στο ίδιο ζήτημα και να σας πάω πάλι στην δήλωση που κάνατε, που επαναλάβατε και χθες, ότι στο μήνυμα που λάβατε από τις τελευταίες ευρωεκλογές είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να τρέξει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν φωνές που θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να ερμηνεύσει διαφορετικά το μήνυμα των ευρωεκλογών, αν κρίνω και από δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών σας, όπως για παράδειγμα του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος μόλις προχθές δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε το μάθημα των ευρωεκλογών, μάλιστα δήλωσε και ότι δεν θα παρευρεθεί στη ΔΕΘ. Ακούσαμε και για τις απουσίες του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά νωρίτερα, οι οποίοι σας έχουν ασκήσει και πολύ σφοδρή κριτική. Ο καθένας με το δικό του, στους δικούς του τόνους, αλλά πάντως σφοδρή κριτική στο πολεμικό μουσείο. Και αναρωτιέμαι αν προτίθεστε να προβείτε σε κάποιες ενέργειες, ούτως ώστε να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα που παρατηρούμε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Και να σας ρωτήσω, αν μου επιτρέπετε, και αν σας ενόχλησαν οι απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών. Για τους δύο νέους πρωθυπουργούς, κύριε Μπασκάκη, απάντησα και στην προηγούμενη ερώτηση. Ακούω και εγώ αυτή την κριτική, ή μάλλον αυτή την παρότρεση, δεν συμφωνώ. Και επειδή έχω το προνόμιο να είμαι πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος, θα υπερασπίζομαι τις πολιτικές επιλογές τις οποίες κάνω. Και θα προσπαθώ πάντα να πείθω και αυτούς οι οποίοι μέσα στην Δημοκρατία έχουν μια διαφορετική άποψη, είναι μια μειοψηφία, ότι αυτό το οποίο λέμε είναι το ορθό και γι' αυτό και απορρίπτω και όλες αυτές τις συζητήσεις περί δεξιάς τροφής, τις οποίες τις άκουσα και εγώ μετά τις ευρωεκλογές. Παραμένουμε απολύτως προσιλωμένοι στον κεντρικό μας στόχο και στο πρόγραμμα για το οποίο ψηφιστήκαμε από τους Έλληνες πολίτες. Αυτό το πρόγραμμα μας πήγε σε ένα πρωτοφανές ποσοστό για την Νέα Δημοκρατία μετά από ήδη 4 χρόνια κυβερνητικής θητείας. Από την άλλη, ακούω και σέβομαι κάθε άποψη. Και δεν είμαστε ένα κόμμα το οποίο δεν ενθαρρύνει την διαφορετική άποψη. Και λογικό είναι, ξέρετε, μετά από ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν ήταν το προσδοκόμενο, να υπάρχει πάντα και μια γκρίνια και μια αίσθηση ότι εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μια αυτοκριτική. Την κάναμε την αυτοκριτική μας. Αλλά ταυτόχρονα, καλή αυτοκριτική, αλλά προέχει και η διακυβέρνηση. Και θα το ξαναπώ, έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας. Και αν υλοποιήσουμε, που θα το υλοποιήσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, πιστεύω ότι θα είμαστε μια πολύ επιτυχημένη κυβέρνηση και θα έχουμε διαψεύσει αυτούς οι οποίοι μπορεί σήμερα να ισχυρίζονται ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο απεσταλμένος του Attica TV στην Θεσσαλονίκη, Γιάννης Μπασκάκης. Γιάννη, ακούσαμε και τη δική σου ερώτηση. Τι αποκόμισες από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού? Ποιοι θα είναι οι στόχοι της κυβέρνησης από εδώ και πέρα? Καλησπέρα, Ανθή. Καταρχάς, ο κεντρικός στόχος του κ. Μητσοτάκη από την συνέντευξη τύπου που παρακολουθήσαμε στην Θεσσαλονίκη ήταν ουσιαστικά να υπεραμεινθεί των κυβερνητικών τετραγμένων στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, τα οποία είναι και αυτά τα οποία προκαλούν μεγάλη φορά στην κυβέρνηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή υπήρχαν και πολιτικά ερωτήματα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, στο θέμα της ισοκομματικής κριτικής που δέχεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, εκεί θέλει να κρατήσει ασκήσεις της ισορροπίας. Από τη μία δηλαδή να μην ρίξει λάδι στη φωτιά, είπε ότι ακούω και σέβομαι κάθε άποψη. Από την άλλη όμως δήλωσε ότι ως Πρωθυπουργός και Πρόεδρος θα υπερασπίζεται τις πολιτικές επιλογές που ο ίδιος κάνει, αφήνοντας και μια αιχμή προς τους διαφωνούντες στη Νέα Δημοκρατία, τους οποίους θα ακτήρισε μειοψηφία. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα του εκλογικού νόμου, που είναι επίσης ένα επαρκτό ζήτημα και μια επαρκτή συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιορίστηκε να πει ότι διαψεύστηκαν όσοι έλεγαν το 2023 ότι είναι ανέφικτη η αυτοδυναμία, αφού τελικά την πήρε την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, όμως δεν θέλησε να διαψεύσει, να δεσμευθεί ρητά ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Και το λέω γιατί στο πρόσφατο παρελθόν, μέχρι και στο πρόσφατο παρελθόν, έχουμε δει τον Πρωθυπουργό να το διαψεύει ρητά, να δεσμεύεται ρητά ότι δεν θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Τώρα, ένα ζήτημα επίσης είναι το ζήτημα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για ανακύκλωση της αυτής, τη χαρακτήρισε προβληματική και προσβλητική για τον θεσμό και άδικη για την νυν πρόεδρο στην τωρινή συγκυρία. Παρέπεμψε στον Ιανουάριο του 25 για την συζήτηση αυτή. Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο δεν έκλεισε και το θέμα του αν θα υπάρξει ανανέωση ή μη της θητείας της κ. Σακελαροπούλου. Τώρα, ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε και για το πολιτικό του μέλλον, το προσωπικό πολιτικό του μέλλον. Εκεί διέψευσε για άλλη μια φορά πρόορες εκλογές και οποιαδήποτε μετακίνησή του σε ευρωπαϊκό αξίωμα μέχρι το 2027. Όμως για το θέμα του αν θα διεκδικήσει ο ίδιος τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός, περιορίστηκε να πει ότι είμαι πρωθυπουργός και αρχηγός της Δημοκρατίας και δεν έχω καμία πρόθεση να βγω στη σύνταξη. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι τυχόν μετακίνησή του σε ευρωπαϊκό αξίωμα μετά το 2027 δεν μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι θα συνιστούσε σύνταξη. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία, από την σημερινή συνέντευξη τύπου, όπως τουλάχιστον εμείς τα καταγράψαμε. Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Το στρατόπεδο του Πασόκ τώρα. Λύγει αύριο η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιωτήτων και όσοι ενδιαφέρονται για την ανάρρηση στην ηγεσία του κόμματος θα πρέπει να καταθέσουν και τις απαιτούμενες υπογραφές από μέλη του κόμματος. Το κίνημα μπαίνει από αύριο στην τελική ευθεία πριν από τον πρώτο γύρο των εσωκομματικών εκλογών, με τους υποψήφιους να στρέφουν τα πυρά τους κατά του Πρωθυπουργού με αφορμή την ομιλία του, αλλά και τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τους τελικούς διεκδικητές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να μάθουμε αύριο Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιωτήτων, κυρίως όμως η μέρα που καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις υπογραφές στήριξης της υποψηφιότητάς τους, προκειμένου αυτή να εγκριθεί από την ΕΔΕΚΑΠ. Εφόσον αυτό συμβεί και δεν χρειαστεί κάποια άλλη διαδικασία δεδομένου του θέματος που έχει προκύψει με το ασυμβίβαστο που εγείρεται από κάποιες πλευρές γύρω από μία υποψηφιότητα, μπαίνουμε αυτόματα στην τελική ευθεία προς τις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ σε λιγότερο από ένα μήνα από σήμερα στις 6 και τις 13 Οκτωβρίου. Και ενώ συνήθως οι υποψήφοι περιοδεύουν ανά τη χώρα και αναπτύσσουν τις προγραμματικές τους θέσεις ή κοντράρονται μεταξύ τους, από χθες το βράδυ επιδίδονται σε μια διαφορετική και μάλλον ιδιότυπη κόντρα, καθώς την προσπάθειά τους να αποδείξουν ο καθένας για τον εαυτό του ότι ασκεί την αποτελεσματικότερη αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, απαντούν ξεχωριστά στις εξαγγελίες Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ. Ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο, παρατήρησε από την καρδίτσα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επαιδεί στο Μητσοτάκη. Ποιο το αποτέλεσμα? Από το κακό στο χειρότερο. Πήρε πέρυσι 41% γιατί ο λαός επέλεξε το μη χειροβέλτιστο. Και τελικά έχουμε συνεχώς χειρότερα και χειρότερα. Εγώ λοιπόν δεν θέλω να μιλήσουμε θεωρητικά. Εδώ υπάρχουν κάποια πρακτικά στοιχεία. Η εποχή Μητσοτάκη θα είναι μια εποχή τεράστιων ανισοτήτων.
Για έναν πρωθυπουργό αποκομμένο από την πραγματικότητα μίλησε από την πλευρά του ο Χάρης Δούκας. Ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ απέδειξε πόσο αποκομμένος είναι από την πραγματικότητα. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι τιμές πέφτουν, το εισόδημα αυξάνεται, οι γειτονιές είναι ασφαλείς και η φωτιά στην Αττική που έφτασε μέχρι τον αστικό ιστό ήταν μια αστοχία. Η κυβέρνηση βρίσκεται πια σε οπισθοχώρηση, αλλά δυστυχώς και η χώρα σε οπισθοδρόμηση. Στις 6 του Οκτώβρη σηκώνουμε ανάστημα και κάνουμε το πρώτο μεγάλο βήμα για να αλλάξει η χώρα κατεύθυνση. Για παροχολογία και τρόμο απέναντι στο πολιτικό κόστος μίλησε η Άννα Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για αγωνία του Πρωθυπουργού πριν από το πέναλτι. Στον έκτο χρόνο διακυβέρνησης είναι πλέον σαφές ότι η κυβέρνηση ό,τι είχε να δώσει το έδωσε. Τα περίφημα αυγά δεν έσπασαν ποτέ. Είναι φανερό ότι το πέναλτι είναι μια νέα εναλλακτική προγραμματική και κυβερνητική λύση από ένα μεγάλο και κυβερνών με αντίληψη 21ου αιώνα ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που είναι πλέον εμφανές ότι είναι ο μόνος αντίπαλος παίκτης στο πολιτικό σύστημα. Για μια ΔΕΘ business as usual για τον κύριο Μητσοτάκη, την ώρα που επιβάλλεται αλλαγή παραδείγματος και σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στο διοικητικό και παραγωγικό μοντέλο της χώρας, μίλησε ο Παύλος Γερουλάνος. Αν ή μπορούσε να δώσει λύσεις μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης. Το μόνο που κάνει είναι μια δραματική απαρρύθμιση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, ρίχνοντας πάντα το φταίξιμο σε εξωγενείς παράγοντες και ποτέ στη διακυβέρνησή του. Για άλλη μια φορά, επιδίδεται σε επιδοματική πολιτική ΠΑΣ που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Παρακρατάνε ομοίρους τους πολίτες στην ελιμοσύνη της κυβέρνησης. Ακόμα πιο επιβεβλημένη έκρινε τη δημιουργία μιας μεγάλης παράταξης στον απόϊχο της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Μιχάλης Κατρίνης. Η παρουσία και η ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ επιβεβαίωσαν ότι η χώρα βρίσκεται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Χρειάζεται ένα συνολικό σχέδιο ανασύνταξης, μια κυβέρνηση που θα είναι με το μέρος των πολιτών και όχι των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Η μεγάλη παράταξη εκεί στοχεύει. Να επιστρέψει η ελπίδα, να επιστρέψει η πολιτική, να επιστρέψει η Ελλάδα στους Έλληνες. Το συμπέρασμά της από μια ακόμα περιοδία της, αυτή τη φορά σε Ήπειρο και Λευκάδα, μεταφέρει ως εξής και η Νάντια Γιαννακοπούλου. Η κοινωνία μας λέει δεν πάει άλλο με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και εμείς έχουμε χρέος να ανοίξουμε τα φτερά μας και να γίνουμε εναλλακτικός κυβερνητικός πόλος. Και όλα αυτά ενώ η προεκλογική εκστρατεία για τις εσωκομματικές κάλπες στο ΠΑΣΟΚ είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ κρίσιμη θεωρείται η σημερινή συνεδρίαση της ΕΔΕΚΑΠ. Καταστροφές άφησε πίσω της η ξαφνική κακοκαιρία που έπληξε το βράδυ τη Λαμία, την Ελασσόνα αλλά και την Αίγινα. Το μπούρινι που συνοδευόταν από εκατοντάδες κεραυνούς ξερίζωσε δέντρα και προκάλεσε περιορισμένα πλημμυρικά φαινόμενα. Η ισχυρή βροχόπτωση που συνοδεύτηκε από δυνατούς ανέμους σάρωσε το βράδυ του Σαββάτου την Βόρεια Λαμία. Στις 9 και 4 ο μετεωρολογικός σταθμός του ΜΕΤΕΟ καταγράφει 15 τόνους βροχής αναστρέμα. Λίγη ώρα μετά στις 11 οι ρηπές του ανέμου ξεπερνούν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια. Υπόγεια πλημμυρίζουν. Ενώ πολλά δέντρα ξεριζώνονται, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Η πυροσβεστική δέχεται δεκάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς και κοπές δέντρων, ενώ συνεργεία του ΔΔΕ ειδοποιούνται για διακοπές ρεύματος στην περιοχή. Πρωτοφανής χαλαζόπτωση έπληξε το απόγευμα του Σαββάτου αρκετά χωριά της Ελασσόνας, που είδαν χιλιάδες στρέμματα καλλιέργειων να παραδίδονται στη μανία της φύσης. Στην Δολίχη, το μέγεθος του χαλαζιού αλλά και η σφοδρότητα της πτώσης ήταν τέτοια που σε λίγα λεπτά το δόστρωμα είχε γίνει λευκό και το σκηνικό παρέπεμπε σε χιονισμένο τοπίο. Μισή και πλέον ώρα χαλαζόπτωσης ήταν αρκετή για να προκαλέσει σοβαρότατες καταστροφές στο φυτικό κεφάλαιο της περιοχής λίγες ημέρες πριν από την συγκομιδή των καρπών. Η καταστροφή στις καλλιέργειες, ειδικά στις ανδροκαλλιέργειες, είναι πολύ μεγάλη. Αφορά κυρίως καρυδιές, αμυγδαλιές και φυσικά σε μυλιές που τα μύλα πολύ καλής ποιότητας έχουν παντελώς καταστραφεί. Και ήδη επικοινωνήσαμε με τον ΕΛΓΑ της Λάρισσας που αύριο το πρωί θα βρίσκεται στο πεδίο. Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε χθες το απόγευμα πολλά χωριά και στην Κοζάνη, μετατρέποντας άνυδρα ρέματα σε ορμητικούς χυμάρους. Οι ισχυρές βροχές έδωσαν μετά από λίγο σειρά στο χαλάζι, με τους κατοίκους να τρέχουν να προφυλαχθούν από την κακοκαιρία. Επιχειρήσεις, αυτοκίνητα και καλλιέργειες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από την κακοκαιρία. Από την χρυσή χαλαζόπτωση δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα σε όλες τις καλλιέργειες των φρούτων που υπάρχουν στον κάμπο. Είναι μια περίοδος συγκομιδής.
εδώ καλλιεργούνται ροδάκινα, ακτινίδια, νεκταρίνια, μήλα, λωτή. Το χαλάζι κατέστρεψε πάρα πολλές καλλιεργίες. Στη Σαλαμίνα οι αστραπές και οι κεραυνοί από την χθεσινοβραδινή καταιγίδα έκαναν τη νύχτα μέρα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Δύσκολη ήταν η νύχτα και στην Αίγινα που χτυπήθηκε από μπουρίνι με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει νέα επιδείνωση από το βράδυ της Δευτέρας με κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρωτικά, καθώς και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Αλλάζει το σκηνικό του καιρό από αύριο, καθώς έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει σε έναν βαθμό και την Αττική. Συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη μετεωρολόγο μας Ελίνα Καρέτσου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ανθή. Τα πρωτοβρόχια ουσιαστικά θα φέρει το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, από τη Δυτική Μεσόγειο. Θα προκαλέσει την κακοκαιρία Ατένα, η οποία είναι ήδη στην Κεντρική Μεσόγειο και κινείται προς τα ανατολικά. Το συγκεκριμένο σύστημα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μας από το βράδυ της Δευτέρας μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια επιρωτικά τμήματα της χώρας και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Και αξίζει να πούμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που θα αναφέρουμε, διότι τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, χαλαζοπτώσεις και κατατόπους ισχυρούς ανέμους. Συγκεκριμένα να πούμε ότι από το βράδυ της Δευτέρας μέχρι και το απόγευμα, όπως φαίνεται, της Τρίτης μέχρι τα τελευταία δεδομένα, αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, την Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο. Λίγο πριν το μεσημέρι της Τετάρτης και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης θα έχουμε φαινόμενα στην Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία καθώς και την Ανατολική Στερεά. Ενώ από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης τα φαινόμενα θα επηρεάζουν την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία καθώς και τις σποράδες. Να σου πω επίσης ότι από το πρωί της Τετάρτης μέχρι και το απόγευμα αναμένονται φαινόμενα πιο έντονα στην Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Σε ό,τι αφορά την Αττική Ανθή, να πούμε ότι αναμένουμε βροχές την Τρίτη, αλλά δεν περιμένουμε κάτι ακραίο σε φαινόμενα. Φαίνεται ότι έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, αλλά όχι κάτι σημαντικό σε σχέση με την ένταση που θα έχουν τα φαινόμενα, όπως είπαμε, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια υπηρετικά, καθώς και στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Από εκεί και πέρα, καθώς περνούν και οι ώρες και ανανεώνονται προφανώς έτσι τα μοντέλα, μπορούμε να δούμε και ακριβώς καλύτερα την ένταση των φαινομένων. Σίγουρα όμως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι η Αττική δεν θα επηρεαστεί αρκετά. Μιλάμε δηλαδή για ένα πολύ σύντομο κύμα κακοκαιρίας, Έλληνα, έτσι και ίσως για την Αττική θα την πλήξει λιγότερο, ακόμη λιγότερο και μετά θα επιστρέψουμε στις καλές θερμοκρασίες. Κοίταξε, θα έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας κυρίως από την Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη. Φαίνεται μέχρι στιγμής ότι θα ξαναέχουμε μια κακοκαιρία από την Παρασκευή και μετά. Ωστόσο, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Σίγουρα όμως η συγκεκριμένη κακοκαιρία, όπως είπαμε, θα ξεκινήσει από το βράδυ της Δευτέρας και από τα δυτικά και θα κατευθυνθεί προς τα ανατολικά της χώρας, επηρεάζοντας μέχρι και την Τετάρτη. Μάλιστα, Ελίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εκτός σύνορων τώρα, βάσιμους χαρακτήριζε η Τεχεράνη τους ισχυρισμούς για αποστολή βαλιστικών πυράβλων στη Μόσχα στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές, Ρωσία και Ουκρανία, αλληλοκατηγορούνται για τις αεροπορικές επιθέσεις στις μεθοριακές περιφέρειες του Σούμι, του Ντονέτσκ και του Μπέλγκοροντ. Τρεις γυναίκες σκοτώθηκαν από βόμβες διασποράς στο χωριό Τσερκάσκε του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Σούμι, ενώ τρεις άμαχοι τραυματίστηκαν στο Μπέλγκοροντ. Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για νυχτερινές αεροπορικές επιθέσεις στις μεθοριακές περιφέρειές τους. Η περιφέρεια του Σούμι, όπως και αυτή του Μπέλγκοροντ, αποτελούν στόχους συχνών επιθέσεων. Και οι δύο πλευρές αρνούνται ότι θέτουν στο στόχαστρό τους αμάχους και υποστηρίζουν πως οι επιθέσεις τους έχουν στόχο την καταστροφή υποδομών του αντιπάλου που έχουν σημασία για τις πολεμικές τους προσπάθειες. Σε πάνελ στο Weekend Festival των Financial Times, ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρίτσαρντ Μουρ, εξέφρασε την άποψη πως το Κίεβο με την εισβολή στο Κούρσκ άλλαξε το παιχνίδι. How long the Ukrainians will be able to hang on in there, and what, you know, what, how that. Do you think that was a good idea, the movement to Kursk? Say it again. Was that a good idea? I think it's typically audacious and bold on the part of the Ukrainians to try and change the game in a way. And I think they have
to a degree change the narrative around this. Ο διευθυντής της CIA, William Burns, πιστεύει ότι υπήρξε πραγματικός κίνδυνος το φθινόπωρο του 22 η Ρωσία να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, αν και είπε ότι η Δύση δεν πρέπει να εκφοβίζεται από τις απειλές του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. None of this should take lightly the risks of escalation. There was a moment in the fall of 2022 when I think there was a genuine risk of, you know, the potential use of tactical nuclear weapons. I have never thought, however, and this is the view of my agency, that we should be unnecessarily intimidated by that. Putin's a bully. He's going to continue to saber rattle from time to time. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη θεωρεί εντελώς αβάσιμους τους ισχυρισμούς ξένων δημοσιευμάτων όπως του Bloomberg για την αποστολή Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων στη Ρωσία. Νωρίτερα, η μόνιμη αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι η Τεχεράνη θεωρεί την προμήθεια όπλων σε συγκρουόμενα μέρη ως απάνθρωπη και κάλεσε άλλες χώρες να μην το πράξουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα προσβεβλημένος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα από την υποστήριξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν προς την Κάμαλα Χάρις. Χριστίνα Βασιλάκη, τι ακριβώς είπε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων? Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε σε συγκέντρωσή του, σε προεκλογική του συγκέντρωση και δήλωσε ότι προσβλήθηκε από την υποστήριξη του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν προς την αντίπαλό του Κάμαλα Χάρις. Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται μετά από τα σχόλια του Βλαντιμίρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος είχε δηλώσει ότι η Ρωσία θέλει η Κάμαλα Χάρις να κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανέφερε μάλιστα το μεταδοτικό της γέλιο ως λόγο για να την προτιμήσει έναντι του Τραμπ. Ο Τραμπ λοιπόν σε αυτή την προεκλογική συγκέντρωση δήλωσε πως τον ξέρει καλά τον Πούτιν και ότι η επίθεση στην Ουκρανία δεν θα είχε γίνει αν ήταν εκείνος πρόεδρος. Αλλά τις προάλλες υποστήριξε την Καμάλα, είπε στους φαν του, προσθέτοντας ότι προσβλήθηκε πολύ από αυτό. Ωστόσο, χαρακτήρισε σκακιστή τον Πρόεδρο Πούτιν και διαρωτήθηκε αν έκανε το σχόλιο με χαμόγελο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Στη Γαλλία τώρα, την ώρα που η αριστερά διοργανώνει κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις κατά του διορισμού του κεντροδεξιού Μισελ Μπαρνιέ στη θέση του Πρωθυπουργού, θέση πήρε και ο ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά σχετικά με το διορισμό Μπαρνιέ στην Πρωθυπουργία από τον Μακρόν Αργύρο Κράια. Ακριβώς, Ανθή, ο ακροδεξιός Ζορντάν Μπαρντελά δήλωσε ότι το κόμμα του παρακολουθεί στενά τις πρώτες ημέρες της θητείας του Μισελ Μπαρνιέ στην Πρωθυπουργία και ότι η κυβέρνησή του θα πέσει εάν συνεχίσει τις πολιτικές του Προέδρου Μακρόν. Ο Μπαρντελά δήλωσε επίσης ότι το κόμμα του θα κρίνει τον Μπαρνιέ για τις πολιτικές του πριν αναλάβει οποιαδήποτε δράση, χωρίς φυσικά να κλείνει και την πόρτα σε ψήφο δυσπιστία σε μεταγενέστερο χρόνο. Να πούμε εδώ ότι η ακροδεξιά έχει δώσει σιωπηρά την έγκρισή της στον Μπαρνιέ, αναφέροντας και μια σειρά από προϋποθέσεις για να μην υποστηρίξει μια ψήφο δυσπιστίας, καθιστώντας την έτσι de facto βασικό παράγοντα για τη νέα κυβέρνηση. Να θυμίσουμε εδώ ότι η θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο και δει στην αριστερά η απόφαση του Μακρόν να διορίσει τον κεντροδεξιό Μπαρνιέ και οι κινητοποίησεις θα συνεχιστούν όπως όλα δείχνουν και προσανατολίζονται τώρα πλέον Ανθή για μια γενική απεργία την 1η Οκτωβρίου. Γενικά, ναρκοπέδιο θυμίζει το κοινοβούλιο στη Γαλλία και είναι πολύ δύσκολο το έργο του που έχει ο Μισελ Μπαρνιέ μπροστά του. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Αργυρό. Στη Μέση Ανατολή τώρα φουντώνουν οι διαδηλώσεις του Ισραήλ κατά της κυβέρνησης, που όπως λένε έχει αποτύχει να εξασφαλίσει την επιστροφή των υπόλοιπων ομήρων, ενώ ο επικεφαλής της CIA προαναγγέλει πως ετοιμάζεται νέα πρόταση για μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός. Παράλληλα, σήμερα ένας ένοπλος σκότωσε τρεις Ισραηλινούς σε επίθεση κοντά στα σύνορα της Δυτικής Όχθης με την Ιορδανία. Ο Νετανιάχου καταδίκασε την τρομοκρατική, όπως την χαρακτήρισε, επίθεση, για την οποία η Χαμάς δεν ανέλαβε την ευθύνη, ωστόσο την εξήρε. Τρεις Ισραηλινοί άντρες έπεσαν νεκροί σήμερα σε περιστατικό πυροβολισμών που έλαβε χώρα στα σύνορα μεταξύ της Ιορδανίας και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Όπως ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός, ένας ένοπλος πλησίασε τη διάβαση της γέφυρας Άλενμπι από την πλευρά της Ιορδανίας με ένα φορτηγό. Στη συνέχεια βγήκε έξω και άνοιξε πυρ. Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει τη στιγμή που ο ένοπλος περνάει τα σύνορα και πυροβολεί λίγο πριν τον σκοτώσει το προσωπικό ασφαλείας. Οι αρχές της Ιορδανίας δήλωσαν ότι ερευνούν το περιστατικό, ενώ το συνοριακό σημείο έχει πλέον κλείσει και από τις δύο πλευρές. Δεκάδες Ιορδανοί οδηγοί φορτηγών στην περιοχή εκφόρτωσης συνελήφθησαν από τον Ισραηλινό στρατό και οδηγήθηκαν σε ανάκριση. אני שולח בשם הממשלה, בשמי,
τανχωμένοι λεμισπαχώτα νιρτσαχίν. Από την πλευρά της, η Χαμάς δεν ανέλαβε την ευθύνη για το περιστατικό. Ωστόσο, σε δήλωσή τους, αξιωματούχοι της οργάνωσης εξήραν την επίθεση, κάνοντας λόγο για απάντηση στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και καλώντας σε πολλές ακόμα παρόμοιες ενέργειες. Εν μέσω αυτού του κλίματος, οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις προς το Ισραήλ για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης πυρός συνεχίζονται. Ο επικεφαλής της CIA σε μια σπάνια δημόσια δήλωση είπε πως μια λεπτομερέστερη πρόταση εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται σε λίγες ημέρες. We have to all remember that despite all of that work that needs to be done, this is ultimately a question of political will. And this gets to your question. Whether or not leaders on both sides are prepared to recognize that enough is enough. And that the time has come finally to make some hard choices and some difficult compromises. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός παρουσιάζεται πάντως αμετακίνητος στην ώρα που οι μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις συνεχίζονται. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές γέμισαν τους δρόμους του Τελαβίβ χθες βράδυ, αλλά και της Ιερουσαλήμ, απαιτώντας από την Ισραηλινή κυβέρνηση να εξασφαλίσει μια συμφωνία για την επιστροφή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα. A shame does good government represent us. It's a far away from what the people of Israel thinking. The majority. The blood of the murdered hostages is on Netanyahu's hands. The lives could have been saved through any of the many deals he sabotaged. The lives of some of the hostages can still be saved, but Netanyahu is Mr. Death. Η νέα διαμαρτυρία ήρθε μια εβδομάδα μετά από το ξέσπασμα της μεγαλύτερης αντίδρασης από την έναρξη του πολέμου, μετά την ανακάλυψη 6 νεκρών ομήρων στη Γάζα, με τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου να αντιδράει στις πιέσεις για συμφωνία κατάπαυσης πυρός, λέγοντας ότι κανείς δεν θα μου κάνει κήρυγμα. Πίσω στα δικά μας τώρα, χωρίς ταξί θα είναι αύριο Αθήνα, πάμε στην αίθουσα σύνταξη και την Οκάστη Ελιφεροπούλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Χειρόφρον τραβούν αύριο Δευτέρα οι αυτοκινητιστές ταξί από τις 5 το πρωί μέχρι τις 5 το πρωί της Τρίτης. Στο επίκεντρο της απεργίας τους βρίσκεται ο νέος φορολογικός νόμος, το ασφαλιστικό, αθέμητος ανταγωνισμός από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση από το 2026. Τα παραπάνω θα απασχολήσουν τη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου τους που θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. Ζητήματα που όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους θα φέρουν το τέλος του επαγγέλματος. Μάλιστα, Ιωκάς, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και μύριση τώρα από την 7η τέχνη με το Χρυσό Λέοντα, την ανώτατη διάκριση στην 81η μόστρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Τιμήθηκε ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδοβάρ για την αγγλόφωνη ταινία του The Room Next Door, Αργύρο Κράια. Ακριβώς, Ανθή, στα 74 του χρόνια, το τρομερό παιδί του Ισπανικού κινηματογράφου απέσπασε ένα από τα πολυτιμότερα βραβεία στην καριέρα του για την πρώτη αγγλόφωνη μεγάλου μήκους ταινία του, The Room Next Door, που όπως όλα δείχνουν, έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα προς τα Όσκαρ της επόμενης χρονιάς. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστεί η Τίλντα Σουίντον και η Τζούλιαν Μουρ, διαχειρίζεται το επίμαχο θέμα της ευθανασίας. Μάλιστα, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, όταν παρέλαβε το Χρυσό Φίνικα, προέτρεψε τους πιστούς όλων των θρησκειών να σέβονται και να μην παρεβαίνουν σε ατομικές αποφάσεις για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Τα άλλα μεγάλα βραβεία είναι το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής που απέσπασε το οικογενειακό ιταλικό δράμα Βερμίλιο της Μάουρα Ντελπέρο και η ταινία April από τη Γεωργία που απέσπασε το Χρυσό Λέοντα, το ειδικό βραβείο της Επιτροπής. Ανθή. Μάλιστα, εκεί μάλιστα είχε κάνει και τον ντεμπούτο του σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Σήμερα τιμήθηκε ξανά. Να σε ευχαριστώ πολύ, Αργύρο. Και σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε την αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρόλογο μας Ελίνα Καρέτσου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα θα επικρατήσουν γενικά καλές καιρικές συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις. Ωστόσο, στα δυτικά τμήματα της χώρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ τα φαινόμενα εκεί θα είναι ισχυρά, καθώς αναμένεται μεταβολή του καιρού. Η άνεμη θα είναι γενικά μέτρια έντασης και τοπικά πιο ισχυρή και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε τιμές κοντά στις κανονικές για την εποχή στις περισσότερες περιοχές. Πιο αναλυτικά, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αναμένονται λίγες νεφώσεις που κατά τόπους και κατά
διαστήματα θα είναι πιο αυξημένες, αρχικά στα δυτικά και σταδιακά και στις υπόλοιπες περιοχές, ωστόσο θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, στις περιοχές αυτές από το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν και αναμένονται εκεί ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε τιμές κοντά στις κανονικές για την εποχή και θα φτάσει στα περισσότερα υπηρετικά τους 29 με 32 βαθμούς και κατά τόπους και τους 33 βαθμούς και στα νησιά τους 29 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις κατά τόπους που από αργά το απόγευμα θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας πρόσκαιρα τοπικά και τα 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα που το απόγευμα θα αυξηθούν και αργά τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Πάμε τώρα να δούμε τον αυριανό καιρό σε κάποιες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άττικα. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας εβδομάδα.